Θα αντλήσουμε περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχουν πολλές οπτικές γωνίες. Θα καλησπερίσω τηλεφωνικά τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο τον Κίρτσο, να μας δώσει την δικιά του άποψη προσωπική αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Κίρτσο. Χρόνια πολλά. Τοπική γιορτή, τα γνωρίζετε εδώ πέρα. Άλλωστε είστε από την περιοχή. Τι κάνετε? Ωραία, όχι εγώ, η σύζυγό μου. Χρόνια πολλά στην τηλεθεατές μας. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να αναγνώσουμε λίγο αυτή την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακριβή, αλμυρή λένε οι περισσότεροι, 2,4 δις, κύριε Κίρτσο. Ναι, εντάξει, το έχω επισημάνει εδώ και μερικές ημέρες, δηλαδή μόλις τον είδα να κάνει βόλτα με τα F-16, κατάλαβα τι μας περιμένει, εννοώ ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι ήταν εντελώς λάθος η πρωτοβουλία που πήρε, ναι. Δείχνει μια νευρικότητα, δηλαδή συνήθως ορισμένες κυβερνήσεις θέλουν να βάλουν τις υπογραφές τα οπλικά συστήματα, ναι, τα οποία έχουν σχέση με διάφορα κυκλώματα, πριν την αποχώρησή τους από την εξουσία. Το κακό είναι ότι ο κ. Τσίπρας πήγε εκεί, υπέγραψε ένα τσεκ, είχα υπογράψει στο ένα τσεκ, από ό,τι είπε ο κ. Τραμπ, 2,4 δις ναι, δολάρια, για να δημιουργήσει, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, τη στιγμή που εμείς πνιγόμαστε στην Ελλάδα λόγω έλλειψης ρευστού, λόγω ισοπεδωτικής φορολογικής πολιτικής και λόγω έλλειψης παραγωγικών επενδύσεων. Δεν υπήρξε καμία συμφωνία για αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Υπήρξε εκδήλωση καλών προθέσεων, αλλά η εκδήλωση καλών πολιτικών προθέσεων στις ΗΠΑ έχει ελάχιστη σημασία, διότι οι αμερικανικές πολυεθνικές κάνουν πάντα αυστηρούς λογαριασμούς και δεν έχουν εξάρτηση από την πολιτική εξουσία. Δεν υπάρχει δηλαδή Αμερικάνος επιχειρηματίας που θα επενδύσει στην Ελλάδα, ναι, βλέποντας τις θετικές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ ή του κυρίου Τσίπρα. Όλοι θα κάνουν τους υπολογισμούς. Άρα πληρώσαμε, διώξαμε δισεκατομμύρια από την εθνική οικονομία, αυξήσαμε το δημόσιο χρέος και η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Εγώ καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζει, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να πανηγυρίζει ο ελληνικός λαός. Ανοίγω μία παρένθεση. Αν κατάλαβα καλά, είπατε είναι κάποιες συμφωνίες που γίνονται όταν κάποιος αποχωρεί, φεύγει. Κατάλαβα σωστά, κύριε Κίρτσο? Όχι, είναι κάποιες συμφωνίες που κάποιοι θέλουν να βάλουν οπωσδήποτε την υπογραφή τους. Ιδιαίτερα στα οπλικά συστήματα, που ναι, η Ελλάδα έχει ένα σκοτεινό παρελθόν, ναι, και να σας δώσω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Λόγους εθνικής ανάγκης επικαλέστηκε στην κυβέρνηση Μύτη μετά την κρίση στα Ίμια, για να μας βάλει μέσα ο Τσοχατζόπουλος καμιά 30 δισεκατομμύρια ευρώ και με τη γνωστή εξέλιξη της υπόθεσης, μίζες, οικονομική υπονόμευση της χώρας κτλ. Κτλ. Ναι. Και να σας θυμίσω επίσης ότι η συνεργασία Τσίπρα Καμένου ξεκίνησε το 2015 με την υπογραφή μιας άλλης αμυντικής συμφωνίας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή την πρώτη μέρα που συνεργάστηκαν υπογράψανε αυτή τη συμφωνία. Είναι ο εξυγχρονισμός κάποιων ξεπερασμένων αεροσκαφών ηλεκτρονικής παρακολούθησης από αμερικάνικη πολυεθνική και αυτά. Τη στιγμή μάλιστα που τότε το Δημόσιο Ταμείο ήταν εντελώς άδειο και τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης ετοιμάζαν τη μεγάλη επίθεση κατά της Ευρωζώνης, δηλαδή δεν υπήρχε καμία ελπίδα να μας χρηματοδοτήσει οποιοδήποτε. Επομένως αυτό δείχνει, ναι, πώς σκέφτονται οι δύο κορυφαίες της κυβέρνησης, ο Τσίπρας και ο Καμένος, και δείχνει επίσης τι τους ενώνει. Τους ενώνει κυρίως, κατά την άποψή μου, το χρήμα που έχει σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Κύριε Κίρτσο, τώρα, πώς θα το εισπράξει όλο αυτό ο Έλληνας πολίτης, και επειδή ερμηνεύετε και εσείς τον κόσμο σε μεγάλο βαθμό, θέλω να πω λοιπόν, 2,4 δις για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, τη στιγμή που ζητούνται νέα μέτρα ή νέες μεταρρυθμίσεις και πρέπει να πιάσουμε τους στόχους, να μην πολυλογούμε. Άρα πώς θα το δεχθεί ο κόσμος, ακούγοντας μισθούς και συντάξεις να περικόπτονται και να δίνουμε 2,4 δις για εξοπλιστικά? Εγώ θα σας το έλεγα διαφορετικά, ότι πήγανε και υπογράψανε έναν ετήσιο έμφυα, δηλαδή τα ετήσια έσοδα από τον έμφυα. Τα υπέγραψε ο Τσίπρας και ο Καμένος, τα υπογράφουν στην Ουάσιγκτον, τα δώσανε για την βιομηχανία, την πολεμική βιομηχανία, τον είπα. Οι άνθρωποι δηλαδή με ελληνικά κριτήρια, ναι, είναι εντελώς εναντίον του εθνικού συμφέροντος και εντελώς εναντίον των καλώς εννοούμενων συμφερόντων των πολιτών. Ναι. Όταν τους λέει ο Μητσοτάκης ότι μειώστε 3% τον έμφυα για να πάρει μπροστά η οικοδομή, να πάρουν μπροστά κλάδι που εξαρτώνται από την οικοδομή, από τη χαλιβουργία, τα αλουμίνια, τα τσιμέντα κτλ. Για να βγούμε από την ύφεση, ναι, λένε δεν υπάρχουν χρήματα. Ενά λοιπόν που στην Ουάσιγκτον βρήκαν οι άνθρωποι 2,4 δις, δανεικά βέβαια, τα οποία θα υποχρεωθούμε σε βάθος χρόνου να τα πληρώσουμε και αυτά.
Μάλιστα. Άρα, συμπυκνώντας για να πάμε και σε κάποια άλλα θέματα, να τρέξουμε λίγο την επικαιρότητα. Πέρα από το ότι αν εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία ως Ευρωβουλευτής, ως πολιτικός, ως πολίτης, τι πρέπει να κρατήσουμε, κύριε Κίρτσο, από αυτή την συμφωνία? Χασούρα, αυτό μου λέτε? Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας κατέβαλε 2,4 δις δολάρια από αυτά που δεν έχουμε, σε βάρος δηλαδή των φορολογούμενων πολιτών, για να παίξει ένα παιχνίδι επικοινωνίας και να βάλει και την υπογραφή του μαζί με την υπογραφή του κυρίου Καμένου στα οπλικά συστήματα. Τώρα, ακούστηκαν όντως καλά λόγια για επενδύσεις στην Ελλάδα, δηλαδή ότι η χώρα πάει καλύτερα, ότι έχει στρατηγική σημασία κτλ. Αλλά δεν είδαμε κανέναν να βάζει τα λεφτά του εκεί που είναι οι λέξεις του. Άμα το δούμε θα είναι θετικό. Αλλά συνήθως αυτά γίνονται χέρι με χέρι. Ναι. Δηλαδή όταν δίνεις 2,4 δις θα πρέπει λογικά και άλλοι να υπογράψουν 5 ή 10 δις επενδύσεων για να βγάλεις και τα λεφτά να πληρώσεις. Άμα δίνεις 2,4 δις από αυτά που δεν έχεις και οι άλλοι δεν έχουν έτοιμα επενδυτικά προγράμματα, πώς θα βγάλουμε αυτά τα λεφτά που χρωστάμε? Κύριε Κίρτσο, έχετε πει στη Νέα Δημοκρατία από τα σλόγγαν και τις ιαχές φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, είπατε ο κύριος Τσίπρας έχει γίνει πλέον από αντισυστημικός συστημικός. Μα δεν είπα εγώ για πράγματα. Όχι, δεν είπα εσείς, λέω η αντιπολίτευση, δεν είπα εσείς προσωπικά. Θέλω να πω, περιμένατε τέτοια εξέλιξη, αλλαγή από τον κύριο Τσίπρα? Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας, μπορούμε υπήρχε να πούμε, μια μαρξιστική διάθεση, το γνωρίζετε συνολικότερα. Καλά, τώρα να σας πω όλα αυτά περί ιδεολογίας αριστερής, ότι πονάγαν το λαό κτλ. Αυτά αποδείχθηκαν παραμύθια. Ναι. Απλά αξιοποίησαν την πολιτική αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που οι κυβερνήσεις τους έκαναν φοβερά λάθη και μας οδήγησαν και στην υπερχρέωση, αλλά και στο λάθος σχεδιασμό των μνημονίων και σε πολλές περιπτώσεις και στη λάθος εφαρμογή των μνημονίων, διότι όλες οι άλλες χώρες μπήκαν σε μνημόνια, βγήκαν σε 3 χρόνια. Εμείς μπήκαμε το 10, αντί να βγούμε το 13, τραβιόμασταν το 14, με προοπτική να βγούμε το 15. Αξιοποίησαν αυτή την κατάσταση, που είναι οι διάφοροι αριστεροί, ευέλικτοι και άνθρωποι του μηχανισμού, η χειρότερη πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας που την εκπροσωπεί ο κ. Καμένος και η χειρότερη πτέρυγα του παλιού ΠΑΣΟΚ που το εκπροσωπούν διάφοροι όπως ο κ. Κουρουμπλής και ο κ. Σπύρτης. Αυτό είναι το πολιτικό υλικό της κυβέρνησης. Ο λαός βέβαια να προσέχει, γιατί η θεωρία σύμφωνα με την οποία δεν πειράζει τα ψηφίσεις δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι είμαστε σε μια οικονομική περιπέτεια, διότι παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλύτερα και πηγαίνει καλύτερα παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες, γιατί πηγαίνει καλύτερα για παράδειγμα ο τουρισμός. Τι σχέση έχει η κυβέρνηση με τον τουρισμό? Η μόνη σχέση που έχει είναι ότι επιβάλλει συνεχώς φορολογία στον τουριστικό τομέα. Ή πηγαίνει καλύτερα με ορισμένες ιδιωτικοποιήσεις, δηλαδή πανηγυρίζει ο Τσίπρας, γιατί κάναμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων, επειδή πουλήθηκαν τα περιφερειακά αεροδρόμια, ένα πρόγραμμα που είχε σχεδιάσει η Νέα Δημοκρατία μαζί με άλλα βέβαια, και το οποίο τελικά δέχθηκε ο Τσίπρας αφού το είχε καταγγείλει, χάσαμε πολύτιμο χρόνο κτλ. Άρα η οικονομία δεν πηγαίνει τόσο καλά όσο θα έπρεπε με βάση τις κοινωνικές θυσίες που γίνονται. Ναι. Μας φορτώνουν διάφορες δαπάνες που κανείς δεν ξέρει πώς θα τις πληρώσουμε και κρύβουν άλλες δαπάνες όπως αυτά που χρωστάνε στους ασφαλισμένους που δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη να πάρουν το εφάπαξ, που και αυτές δεν ξέρουμε πώς θα πληρωθούν. Ναι. Απλά τέλος πάντων εμφανίζουν ένα πλασματικό πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα για να διευκολύνονται στους χειρισμούς. Θα έφτανα σε αυτό. Κάνετε καλή γέφυρα, κύριε Κίρτσο. Άλλωστε είστε πολύ έμπειρος συνάδελφος, περισσότερο από αρκετούς. Λοιπόν, εδώ παρουσιάζεται. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Κίρτσο. Έχετε διατελέσει χρόνια και δεν τη χάνετε την ιδιότητα έτσι, του δημοσιογράφου, ό,τι και όχι, να γίνει. Βέβαια, δεν τη χαρίζω σε κανέναν. Θέλω λοιπόν να πω ότι από τη μία στιγμή ακούγεται για το πρωτογενές πλεόνασμα. Ναι. Δεν ξέρω, δεν θα πω αν είναι αχρίαστο ή όχι. Πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο αναφέρει ο Πρωθυπουργός, πιάνουμε τους στόχους, και από την άλλη με τα στοιχεία της Ελστάτ το 2016 έκλεισε με ύφεση 0,2. Μπορούν να συμβαδίζουν αυτά τα δύο ή είναι εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά? Μπορεί να συμβαδίσουν, αλλά βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η φύση της οικονομικής πολιτικής. Ή στράγγιξε η οικονομία με το πρωτογενές και υπήρχε ύφεση αναγκαστικά? Μα καταρχήν το 2016 η κυβέρνηση ξεπέρασε το στόχο που ίδια είχε θέσει για το πρωτογενές πλεόνασμα 8 φορές. Δηλαδή μόνο ένας
τι να σας πω, ένας μη λογικός άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Γιατί να το ξεπεράσει 8 φορές, ποιον ήθελε να εντυπωσιάσει και ποιον έπεισε. Ναι. Τώρα, πώς το ξεπέρασε, για παράδειγμα, μείωσε το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Εφόσον λοιπόν υπήρχαν χρήματα, γιατί δεν χρηματοδότησε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να δώσει το κράτος το καλό παράδειγμα ότι κάνει κάποιες επενδύσεις, να κινηθεί κάπως η οικονομία και τέλος πάντων να πάμε κάπως καλύτερα. Ναι. Γιατί δεν το έκανε, για να δείξει μεγάλο πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα. Αφού ο στόχος ήταν συγκεκριμένος, μπορούσε εύκολα να τον πιάσει και δεν τον έπιασε. Μετά, έχει αναβάλει διάφορα είδη δαπανών. Είναι 5 δισεκατομμύρια τα οποία χρωστάει επισήμως το κράτος. Ναι. Είναι άλλα 2 δισεκατομμύρια τα οποία δεν έχουν καταλογιστεί. Ξέρει το κράτος ότι τα χρωστάει, αλλά δεν έχει επισημοποιήσει την οφειλή του μέσα από διάφορες διαδικασίες καθυστέρησης. Mm-hmm. Και είναι άλλα 2-3 δισεκατομμύρια που έχουν σχέση με την ασφαλιστική ουρά που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή, άλλος περιμένει να πάρει τη σύνταξή του, την πλήρη σύνταξή του, άλλος περιμένει το εφάπαξ του κτλ. Επομένως, μας λένε ότι έχουμε ρεκόρ δημοσιονομικού πλεονάσματος και ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει το κράτος ρεκόρ υποχρεώσεων προς την οικονομία και την κοινωνία. Και μάλιστα υπάρχει μια δέσμευση από το μνημόνιο ότι αν δεν μειώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, δεν θα πάρουν την υποδόση και τρέχουν τώρα την τελευταία στιγμή να μοιράσουν λεφτά, κυρίως ας πούμε ΦΠΑ που οφείλει, επιστροφές ΦΠΑ που οφείλει το κράτος, για να πάρουν την υποδόση από τους πιστωτές. Μα είναι λογική αυτή, είναι οικονομική λογική. Δηλαδή να σπάσει το ρεκόρ του πλεονάσματος σε βάρος, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, κρύβοντας τα πραγματικά στοιχεία και σε βάρος της ανάπτυξης της οικονομίας. Λοιπόν, όσον αφορά την Ελστάτ, έγινε και μια αναφορά ότι ουσιαστικά η τελευταία περίοδος ανάπτυξης ήταν επί κυβέρνηση Σαμαρά. Αισθάνεστε εν μέρη δικαιωμένοι στη Νέα Δημοκρατία? Το λέω απλά να καταλαβαίνει ο κόσμος για όλα αυτά τα οποία συζητάγαμε. Δεν νομίζω ότι... Κοιτάξτε, στο 2014 η οικονομία έχει αρχίσει να πηγαίνει καλύτερα. Επειδή το λέτε συχνά στη Νέα Δημοκρατία, τα περισσότερα στελέχη, αν όχι όλα, ότι κοιτάξτε, υπήρχε η σύγκριση τότε και κοιτάξτε που είμαστε τώρα. Λέτε πάλι ήρθαμε από το σημείο. Είναι όμως λάθος τακτικής για τη Νέα Δημοκρατία να μένει στο παρελθόν. Εμείς πρέπει να οργανώσουμε το μέλλον. Δηλαδή, η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014 κατάφερε να δείξει μια πολύ μικρή ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά προφανώς η συνολική κυβερνητική πολιτική δεν άρεσε στους ψηφοφόρους, γι' αυτό και μας καταδικάσανε και στις ευρωεκλογές που εκλέχθηκα ευρωβουλευτής και στη συνέχεια στις εκλογές του Ιανουαρίου. Επομένως, το να λες τώρα ότι σημεία ο σύγκρισης, μάλλον η βάση σύγκρισης είναι η κυβέρνηση Σαμαρά, είναι λάθος τακτικής και επικοινωνιακό λάθος. Αυτό μπορείς να πεις είναι ότι δυστυχώς πήγαμε χειρότερα με το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, προέβλεπε ότι μετά από ένα δύσκολο αλλά ελπιδοφόρο 2014 θα ερχόντουσαν δύο καλά έτη, το 2015 και το 2016. Αλλά τέλος πάντων, εμείς σαν Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να απευθυνθούμε στον πολίτη με βάση πώς θα πήγαμε το 2014, γιατί μας καταδικάσανε για το 2014. Ναι. Θα απευθυνθούμε με βάση ότι έχουμε διδαχθεί από τα λάθη μας, ότι θεωρητικά τουλάχιστον είμαστε καλύτεροι και μπορούμε να εγγυηθούμε μια καλύτερη οικονομική και κοινωνική πορεία για τον τόπο. Μάλιστα. Εδώ κλείνω με το τελευταίο ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή είπατε να κοιτάτε μπροστά εσείς συνολικότερα, εγώ απλά πρέπει να ρωτήσω, παρά τα όποια λάθη της κυβέρνησης εσείς καταμαρτυρείτε ότι υπάρχουν, με πολλά προβλήματα στην οικονομία, πέρα από ότι είναι αποδεκτή πλέον από πολλούς και δέχεται ακόμη και συγχαρητήρια από τη Λαγκάρντ, δεν κεφαλαιοποιεί η Νέα Δημοκρατία αυτό τη φθορά, να πω εγώ, κύριε Κύρτσο? Έχετε εξήγηση και απάντηση σε αυτό? Δηλαδή, εκτιμώ ότι θα περιμένατε περισσότερα. Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο παραλογισμού. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία προηγείται 7-8 μονάδες, δεν ξέρω τι ακριβώς, στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Χωρίς βέβαια οι δημοσκοπήσεις να είναι συμβόλαια με την εξουσία, γιατί έχουν ανατραπεί πολλές δημοσκοπικές τάσεις στις περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Επομένως, βλέπουμε ότι έχουμε ένα θα έλεγα σχετικά άνετο προβάδισμα. Από την άλλη όμως κάθονται ορισμένοι και κοπανιούνται, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι 10, 15, 20 μονάδες μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ. Μα πώς μπορεί να γίνει αυτό
το πράγμα. Δηλαδή, καταρχήν η κοινή γνώμη θέλει ένα χρόνο ρήμανσης για να φτάσει στα συμπεράσματά της. Μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ισχυρός αντίπαλος. Μπορεί να έχει προβλήματα, αλλά δεν είναι κάποιοι που θα πάνε στο σπίτι τους επειδή είδανε να πέφτουν τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις. Και μετά, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα δύσκολο παρελθόν. Διότι, τέλος πάντων, είχαμε μνημονιακή διαχείριση, απογοητεύσαμε πολλούς από το κόσμο μας, τη μεσαία τάξη, τους ιδιοκτήτες ακινήτων κτλ. Επομένως, όλα αυτά μετατρέπονται σε τρελό ενθουσιασμό υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει αρκετά καλά με τον, σε αυτή τη φάση, με τη βοήθεια του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή, έχει αφήσει πίσω μια ιτοπάθεια που είχε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λύσει το πρόβλημα της εξουσίας, ότι έχει συντρίψει τον πολιτικό της αντίπαλο ή ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να μας αποθεώσει. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνουν. Βήμα-βήμα και με σκληρή πολιτική δουλειά θα πάμε ακόμα καλύτερα. Ωραία, εσείς είπατε πάντως, αν ήσταν κυβέρνηση και κάνατε τέτοια, περνάγατε τέτοια μέτρα, θα ξυλώνονταν και τα τσιμέντα, κύριε Κίρτσο. Έτσι, δικά σας λόγια είναι. Δικά σας λόγια. Όχι δικά σας. Προσωπικά μιλώ της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Να σας πω, αυτό όμως με προβληματίζει τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εδώ δεχόμαστε ότι η ριζοσπαστική αριστερά και διάφοροι λαϊκιστές της δεξιάς έχουν μια δύναμη εκβιασμού. Δηλαδή, όταν εμείς είμαστε κυβέρνηση, λέμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, όχι στις επενδύσεις, θα τα κάνουμε λίμπα κτλ. Όταν αυτοί μέσα από την αναταραχή που προκαλούν βρίσκονται στην εξουσία, τότε βασίζονται στην υπευθυνότητα τη δική μας να τους πρόξουμε σωστή κατεύθυνση να μην βγουν από την Ευρωζώνη και καταστραφούμε, να τους πρόξουμε στη σωστή κατεύθυνση, μπας και κάνουν καμία ιδιωτικοποίηση και κινηθεί η οικονομία, να τους πιέσουμε, μπας και μειώσουν τη φορολογία και κινηθεί η οικονομία, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εντάξει, αλλά τώρα τι θα επιβραβεύουμε την κακή πολιτική διάθεση και την κουτοπονηριά. Εδώ οι πολίτες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εμείς τους στέλνουμε τα μηνύματα. Ο Μητσοτάκης βαδίζει προς το μέλλον έτσι με βηματισμό, εντυπωσιακό κατά την άποψή μου. Άρα θα πρέπει και αυτοί να ανταποκριθούν. Δεν γίνεται όλα στην πολιτική μόνα τους. Σας ευχαριστώ, κύριε Κίρτσο, για την πλήρη και αναλυτική προσέγγιση των θεμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Να είστε καλά.